Η οστεοπόρωση είναι η συχνότερη μεταβολική νόσος των οστών. Τα συμπτώματα της οστεοπόρωσης είναι αρκετά συχνά στις μεγάλες ηλικίες, ιδίως στις γυναίκες. Δυστυχώς, λόγω της ευθρηπτότητας των οστών των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση, εμφανίζονται πολύ συχνά οστεοπορωτικά κατάγματα, τα οποία προκαλούν πολύ έντονο πόνο τόσο στη μέση όσο και στη ράχη των γυναικών. Αυτά στα αρχικά στάδια. Αργότερα μπορεί να εμφανιστούν νευρολογικά συμπτώματα, όπως είναι αδυναμία στα πόδια, δυσκολία στη βάδιση, διαταραχές από την ούρηση, τα οποία δυσκολεύουν πολύ τη ζωή των γυναικών. Αυτά τα συμπτώματα οδηγούν, μαζί με τον έντονο πόνο, τον ασθενή στο γιατρό, είτε στον νευροχειρουργό, είτε στον ορθοπαιδικό, είτε στον χειρουργό σπονδυλικής στήλης. Συνήθως, η εμφάνιση ενός οστεοπορωτικού κατάγματος γίνεται αυτόματα, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο τραυματισμό. Άλλοτε μπορεί να προηγηθεί ένας ήπιος τραυματισμός ή μια απότομη κίνηση. Μπορεί ο ασθενής να καθίσει με δύναμη στο κάθισμά του ή μπορεί να δεχθεί ένα ήπιο πλήγμα και αυτό να είναι η αιτία για να εμφανιστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα. Επειδή τα οστά είναι εύθρυπτα, φανταστείτε τα σαν μια φρυγανιά, πολύ εύκολα σπάνε. Η θεραπεία των οστεοπορωτικών καταγμάτων παλιότερα ήταν αποκλειστικά χειρουργική. Θα έπρεπε ο ασθενής να υποβληθεί σε ένα μεγάλο χειρουργείο που λέγεται σπονδυλοδεσία, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η περιοχή της σπονδυλικής στήλης με το κάταγμα για να μην κινδυνεύει ο ασθενής. Γιατί το κυριότερο πρόβλημα ενός οστεοπορωτικού κατάγματος είναι η δημιουργία αστάθειας, όπως λέμε, στη σπονδυλική στήλη και η πρόκληση συμπτωμάτων νευρολογικής φύσεως, αποποίηση των νεύρων που περιέχονται μέσα στο σπονδυλικό κανάλι. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Η θεραπεία είναι ναι μεν χειρουργική, αλλά ελάχιστα επεμβατική και ο ασθενής δεν χρειάζεται πάντοτε να υποβληθεί σε ένα μεγάλο χειρουργείο. Συνήθως, τα μεγάλα χειρουργεία αποφεύγονται με τη βοήθεια των νέων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, όπως είναι η σπονδυλοπλαστική και η κυφοπλαστική. Με τις τεχνικές αυτές μπορούμε να χορηγήσουμε στο εσωτερικό του σπασμένου σπονδύλου οστικό τσιμέντο, ακριλικό τσιμέντο, το οποίο ενισχύει τη δύναμη του σπασμένου σπονδύλου και έτσι αυτός σταματάει να κάθεται, όπως λέμε, να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να φεύγει και ο πόνος με το που ξυπνάει ο ασθενής από το χειρουργείο. Σήμερα ευτυχώς η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τα χειρουργεία αυτά στη σπονδυλική στήλη, τη σπονδυλοπλαστική και την κυφοπλαστική, με μεγάλη ασφάλεια. Στο κέντρο που εργάζομαι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το O-Arm και το Neuro Navigation, δύο εξαιρετικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να κάνουμε αξιονική τομογραφία στον ασθενή μέσα στο χειρουργείο και να βλέπουμε την εικόνα την ώρα του χειρουργείου στην οθόνη ενός υπολογιστή. Φανταστείτε τώρα ένα GPS το οποίο μας καθοδηγεί επάνω στην εικόνα έτσι ώστε να βάλουμε τα εργαλεία μας με ασφάλεια μέσα στο σώμα του σπασμένου σπονδύλου και να εγχύσουμε εκεί το ακριλικό τσιμέντο, χωρίς να περάσουμε μέσα από το σπονδυλικό κανάλι ή μέσα από τα μεσοσπονδύλια τρίματα και να βλάψουμε κάποιο νεύρο. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν αυξάνουμε πάρα πολύ την ασφάλεια για τον ασθενή μας. Οι μέρες ενοσηλείας που απαιτούνται για τη θεραπεία των οστεοπορωτικών καταγμάτων με τη μέθοδο της σπονδυλοπλαστικής ή της κυφοπλαστικής είναι ελάχιστες. Συνήθως ο ασθενής
παραμένει μέσα στο νοσοκομείο μόνο το βράδυ του χειρουργείου. Την επόμενη μέρα επιστρέφει στην οικία του. Εάν ο ασθενής υποβληθεί σε σπονδυλοδεσία, έστω και ελάχιστα επεμβατική, διαδερμική όπως λέμε, τότε παρατείνεται η νοσηλεία για ένα ακόμα βράδυ. Πολύ σύντομα δηλαδή και με τις δύο μεθόδους, ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του. Τα πλεονεκτήματα των μοντέρνων τεχνικών για την θεραπεία των οστεοπορωτικών καταγμάτων είναι πάρα πολλά. Τα σημαντικότερα είναι πρώτον ότι εκτελούνται ελάχιστα επεμβατικά, δηλαδή με πάρα πολύ μικρές τομές, χωρίς να αποκολλήσουμε μυς, χωρίς να τραυματίσουμε τους ιστούς, χωρίς να χάσουμε αίμα, πολύ σημαντικό. Ο ασθενής με τα εγχειρητικά δεν έχει πόνο από την προσπέλαση που κάνουμε για το χειρουργείο. Ο πόνος του υποχωρεί και ενδεχομένως να έχει ένα ήπιο πόνο τις πρώτες μέρες λόγω του ότι περνάμε μέσα από τους παρασπονδυλικούς μύες. Η νοσηλεία είναι ελάχιστη, η αποκατάσταση είναι πολύ γρήγορη και ο ασθενής νιώθει πολύ άνετα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό βέβαια είναι ένα από τα μειονεκτήματα της μεθόδου, γιατί οι ασθενείς αυτοί είναι ευάλωτοι στην εμφάνιση και νέων οστεοπορωτικών καταγμάτων και καταλαβαίνετε ότι όταν αισθανθεί πολύ καλά γρήγορα μπορεί να επιστρέψει σε δραστηριότητες που ενδεχομένως να μην του επιτρέπει η γενικότερη κατάσταση του σκελετού του. Γι' αυτό παράλληλα με τη θεραπεία τη χειρουργική εφαρμόζουμε και φαρμακευτική θεραπεία για την οστεοπόρωση έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο ασθενής μας δεν θα εμφανίσει στο μέλλον, στο άμεσο ή στο απότερο, ξανά κάποιο οστεοπορωτικό κάταγμα. Είτε στη σπονδυλική στήλη, είτε στα ισχύα του που είναι τα συχνότερα σημεία που προκαλούνται κατάγματα από την οστεοπόρωση.